Εντός του Μαρτίου, χωρίς αίτηση, θα πάρουν το έκτακτο επίδομα από 200 έως 300 ευρώ πάνω από ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι που δεν πήραν αύξηση ή πήραν μια μικρή αύξηση κάτω από 7% το 2023. 560.000 συνταξιούχοι θα πάρουν από 300 ευρώ, για τους λόγους που εξήγησα, για κάθε επιμέρους υποκατηγορία. 394.000 θα πάρουν 250 ευρώ και 158.000 θα πάρουν από 200 ευρώ. 300 ευρώ θα πάρουν συνταξιούχοι με συντάξει έω 1.100 ευρώ που δεν έχουν πάρει τίποτα ή πήραν μόνο τα 250 ευρώ τα Χριστούγεννα ή μια ελάχιστη αύξηση από την εισφορά αλληλεγγύη. Η καλή πορεία τη οικονομία. Το ακόμα καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2022 και η εφετινή εκτέλεση του προπολογισμού μα δίνουν με ασφάλεια τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο ύψους περίπου 800 ευρώ. 250 ευρώ θα πάρουν συνταξιούχοι με συντάξει από 1.100-1.600 ευρώ που δεν πήραν καθόλου αύξηση, αλλά και συνταξιούχοι με συντάξει έω 1.100 ευρώ που πήραν μια μικρή αύξηση μέχρι 3,49%. 200 ευρώ θα πάρουν συνταξιούχοι με συντάξει έω 1.100 ή έω 1.600 ευρώ που πήραν αυξήσει έω 6,99 ή έω 3,49% αντίστοιχα. Τα μέτρα της κυβέρνησης υποτιμούν την νοημοσύνη των πολιτών που ξεκάθαρα βλέπουν τον προεκλογικό τους χαρακτήρα. Παρακλουθήσαμε σε προχειροστημένη φιέστα εξαγγελίες στα χνάρια του Μαυρογιαλούρου που δεν στηρίζουν ουσιαστικά και σταθερά τους δικαιούχους. Ασφαλισμένοι και φορολογουμένοι που έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων θα έχουν περιθώριο έως τα τέλη Ιουλίου για να αναβιώσουν τη ρύθμιση τους πληρώνοντας δύο δόσεις. Οι υπόλοιπε δόσεις θα μπουν ω ουρά στο τέλος της ρύθμισης. Λυψά και τα βήματα της κυβέρνησης. Τα προβλήματα στο το μαρτύριο τη Θαγόνα θυμίζουν οι αλλεπάλληλε ρυθμίσει για δόσει που εξήγλε η κυβέρνηση, οι οποίε δεν μπορούν να κρύψουν την πλήρη απουσία πραγματικών μέτρων στήριξη για τα λαϊκά νοικοκυριά. Το Οικονομικό Επιτελείο ανακοίνωσε την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ, που ισχύει για άλλο ένα εξάμεινο στο τέλο του 2023, την επιστροφή του ειδικού φορού κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο για το 2023, την καταβολή εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων και τη διεύρυνση του επιδόματο επικίνδυνη και ανθυγινή εργασία στο δημόσιο.